2008 ο κόσμος κατάλαβε ότι λεφτά υπάρχουν. Τα 28 δις που πήγαν στις τράπεζες. Αυτό ήταν ακέραιο ζήτημα για τη συνείδηση του κόσμου σε όλα αυτά που του λέγανε τόσο καιρό. Μετά ήρθε κάτι απρόσμενο, Δεκέμβρης. Τεράστιο πράγμα Δεκέμβρης. Η πρώτη εξέγερση μέσα στην κρίση που συντάραξε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη χώρα με πράγματα τα οποία ήταν πρωτοφανή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί μπόρεσε ένα κομμάτι της αριστεράς ή η αριστερά να κρατήσει μια στάση κοντά σε αυτή την εξέγερση και ίσως είναι πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια που ακόμα και τμήμα της κοινωνικής αριστεράς δεν στάθηκε αρνητικά απέναντι σε μια εξέγερση που ξέφευγε κατά πολύ από αυτά τα οποία υπήρχαν στο μυαλό και στις συνειδήσεις της αριστεράς όπως είχε συγκροτηθεί. Αυτή η εξέγερση δείχνει κάποια πράγματα για μια ολόκληρη γενιά, για μια ολόκληρη κοινωνία. Δεύτερο, είχαμε την παράδοση Καραμαλής Παπανδρέου. Σήμερα βγαίνει όλο και πιο φανερό με ποιο τρόπο έγινε αυτή η παράδοση. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω όμως ότι η παράδοση έγινε πάλι με ένα σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν και εμείς θα σας δώσουμε αυξήσεις». Έτσι κοροϊδεύτηκε ένας κόσμος και έτσι εκφράστηκε το 10% διαφορά του Παπανδρέου από τους υπόλοιπους, αλλά και αυτό ήρθε σαν μπούμερακ μετά στον Παπανδρέου, όταν οδήγησε μεθοδευμένα, σαν να ήταν φαλτός, και όχι σαν φαλτός κανονικός δηλαδή, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, οδήγησε τη χώρα στο δίνου του. Πρώτα κάναμε αίτηση, μετά φτιάχνει ο μηχανισμός στήριξης και μετά ήρθε η Τρόικα. Και μετά είχαμε κινητοποιήσεις. Είχαμε 7 γενικές απεργίες. Είχαμε βέβαια μια ΓΕΣΕ που το γραμματέα, τον πρόεδρό της, τον κυνήγησε ο κόσμος δικαίως έξω από τη Βουλή. Δεν έκανε καμία απεργία. Και τώρα αυτός ο πρόεδρος λέει ότι οι απεργίες θα πάνε λίγο πιο μακριά και ορίσανε μια 15 Δεκέμβρη έμαθα χθες εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Και προς τα πού ξεσηκώθηκε? Προς τη Βουλή. Στις 5 Μάη έγινε ένας μεγάλος ξεσηκωμός, ο κόσμος πήγε να μπει στη Βουλή και η αριστερά, συγγνώμη, ήταν στο μουσείο. Δεν είχε ακόμα ξεκινήσει. Και ακόμα μετά ανακάλυπτε ή μυριζόταν μήπως αυτό είναι από κάποιους βαλτούς αυτή η κίνηση. Και οι φορτηγατζίδες πήγανε προς τη Βουλή. Ένας κόσμος συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι το θέμα είναι πολιτικό. Ότι πρέπει να φύγουν αυτοί από τη μέση, ότι πρέπει να ανατραπούν. Χωρίς να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος και μια θετική λύση. Και αυτά που είπε πριν ο σύντροφος ο Κάτσα από την Αργεντινή είναι ενδεικτικά για το με ποιο πόσο πόσα πράγματα μπορούν να επιβληθούν αν υπάρξει ο λαϊκός ξεσηκωμός. Και το ερώτημα που υπάρχει, να το πω έτσι, οργάνωση αριστεράς. Οποιασδήποτε αριστεράς, έτσι, δυνατής, έτσι, όπου θέλετε. Λαϊκός ξεσηκωμός, μεγάλη αλλαγή, μια μεγάλη μεταπολίτευση. Που να αλλάξουν όλα τα πράγματα. Δεν θα είναι σοσιαλισμός, αλλά θα έχουν αλλάξει πράγματα και θα κατοχύρονται σε άλλος συσχετισμός. Για να φτάσουμε εκεί, αυτός ο ξεσηκωμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορεί όμως κανείς να πει ότι θα προηγηθεί χρονικά η συγκρότηση της αριστεράς για να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή. Αυτό που λεγόταν χθες, ότι είμαστε πίσω, το πριν που έλεγε ο Αλέκος ο Αλαβάνος, ότι χρειάζεται πριν θεωρία, χρειάζεται πριν αυτό. Και μετά του απάντησε ο Κουβελάκης σωστά, είναι και το τώρα τι κάνουμε, άρα χρειαζόμαστε και την πολιτική γραμμή και την κατεύθυνση. Υπάρχει και το θέμα, αυτή τη στιγμή η αριστερά μάλλον είναι πολύ πίσω από αυτά που γίνονται μέσα στην κοινωνία. Και νομίζει η αριστερά ότι θα εκφράσει, ότι θα κάνει, ότι θα ράνει, ότι αυτά κτλ. Υπάρχει τεράστια απόσταση, σύντροφοι, από αυτό που είμαστε σήμερα εδώ μέσα και συνειδητοποιούμε εμείς και από τη σχέση που έχουμε σαν αριστερά μέσα στην κοινωνία, στον κόσμο, που αυτός ο κόσμος όμως έχει διάθεση και το έδειξε. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε, ένα Δεκέμβρη, μία 5 Μάη, αυτά που γίνονται τώρα, αυτές τις μέρες και αυτά κτλ. Το μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους στην Ακρόπολη, το μήνυμα από τα γράμματα και από άλλους χώρους, είναι μηνύματα τα οποία θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε κάτι άλλο. Και φτάνω λοιπόν για να μην πάρω πολύ χρόνο, γιατί θα μπορούσα να μιλάω και 2 ώρα και δεν σέβομαι και τους υπόλοιπους, να πω το εξής. Ποια είναι η πολιτική γραμμή που πρέπει να έχουμε σήμερα? Θα την πω πολύ κωδικά και μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα αν γίνει συζήτηση. Οικονομική και πολιτική διέξοδος της χώρας. Προσέξτε, της χώρας. Η αριστερά πρέπει να σηκώσει το γάντι και να πει, κοιτάξτε, βουλιάζετε τη χώρα, το λαό, την κοινωνία. Έχουμε πρόταση για την οικονομική και κοινωνική διέξοδο.
που εκεί να μπουν όλα τα αιτήματα και όλα τα θέματα που μπαίνουν εδώ πέρα, συν ένα πολύ σημαντικό. Δημοκρατία. Αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Αυτό που υπάρχει είναι μια καταπάτηση συντάγματος, βουλής, νόμων, αυτό και τα λοιπά, είναι κάτι τρομερό. Αυτό δεν μπορείς να το αφήσει να πέσει κάτω και να μην το προχωρήσει. Λοιπόν, πολιτική και κοινωνική και οικονομική διέξοδος της χώρας και δεύτερο μαζί, πάει μαζί και δεμένο, ανασυγκρότηση αριστεράς. Η ανασυγκρότηση αριστεράς δεν μπορεί να γίνει με τον πλατφορμισμό. Πάρτε πλατφόρμα με τόσα αιτήματα, δεν πήγε αυτό αίτημα, δεν μπαίνω μέσα στην ενότητα. Ούτε γίνεται με τον διεκδικητισμό και μόνο. Δεν γίνεται μόνο με τον συνδικαλιστικό αγώνα. Πρέπει να γίνει και με νέες μορφές που πρέπει να γεννήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα, γιατί μπόρεσε να δώσει χαμόγελο σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου και πήγε αριστερά. Πήγε πολύ πιο αριστερά από αυτό που ήταν ο συνασπισμός το 2004. Και αυτό έγινε γιατί προωθήθηκαν πράγματα, γιατί υπήρχαν ανάγκες ή γιατί υπήρχαν και ακόμα και εκλογικές σκοπιμότητες. Δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι υπήρξε ένας κόσμος που ζεστάθηκε και χαμογέλασε και τώρα έχει πικραθεί πολύ πάλι. Έχει πικραθεί πάρα πολύ και, αυτό το... και έχει πληγωθεί πολύ. Και γι' αυτό θα το πω σε όλους τους συντρόφους. Η εμβέλεια ενός ενωτικού καινούριου εγχειρήματος έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Για παράδειγμα, δηλαδή, θα πω κάτι που εντάξει μπορεί να το παρεξηγήσετε, αλλά δεν πειράζει, μιλάμε σαν σύντροφοι μέσα εδώ πέρα. Είναι λίγος ο Αλέκος Αλαβάνος για υποψήφιο της Περιφέρειας όλης της αριστεράς που είμαστε εδώ πέρα. Είναι λίγο το ότι υποστήριξε το Δεκέμβρη. Είναι λίγο ότι λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι λίγο ότι λέει ότι πρέπει να φύγει το ελικόπτερο να πάει φυλακή για δουλειά, για αυτή τη δουλειά σε νέους και άνεργους. Δηλαδή, τι άλλο θα θέλαμε στα μυαλά μας για να έχουμε μια πρόταση, ας πούμε, που να είναι κάπως να μπορεί να περπατήσει και να έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα, μήνυμου πρόγραμμα, για να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Διότι έτσι η εμβέλεια του εγχειρήματος παίζει πάντα μεγάλο ρόλο. Ας τον θεωρούσαμε ένα μεγάλο χωνί προς την κοινωνία και ας συζητούσαμε εμείς εδώ πέρα πόσο πρέπει να γίνει το μέτρο του χρέους, πώς πρέπει να το κόψουμε όλο, πώς να το πάμε αυτά κτλ. Και να χρησιμοποιηθεί μια μετοπική πολιτική που να αγκαλιάσει δεκάδες χιλιάδες αριστερούς σε ολόκληρη τη χώρα. Προσέξτε, αλλά όχι μόνο αριστερούς. Δεν φτάνει το μόνο αριστερούς σήμερα, αν ισχύουν αυτά που λέει ο Στάτης Κουβελάκης. Για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση πρέπει να φτιαχτεί ένα μέτωπο. Και πρέπει να θεωρήσουμε τον εαυτό μας σαν μαγιά αυτού του μετώπου. Δύο παρατηρήσεις και κλείνω. Για τη θεωρία. Δεν υπάρχει παραγωγή θεωρία σήμερα. Γίνεται σκόρπια. Γίνεται από προσωπικότητες, γίνεται από μελετητές, γίνεται από διαρρούντους. Οργανισμός που να παράγει θεωρία, συλλογικό διανοούμενος, δεν υπάρχει. Και κινιόμαστε στην απουσία του. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προβληματιστούμε για μερικά θέματα. Οι οικονομολόγοι βάλαν θέματα. Ήταν πιο μπροστά. Όπως και το αυθόρμητο κίνημα στις 5 Μαΐ ήταν πιο μπροστά από την αριστερά. Η αριστερά πρέπει να δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά σε αυτά τα πράγματα. Και εγώ θέλω να βάλω ένα θέμα, αφού βάλατε όλοι για το θέμα της Ευρώπης και ξέρετε καλά πόσο φιλικές απόψεις έχω για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης κτλ. Γνωρίζετε όλοι τις απόψεις μου, οι περισσότεροι ξέρετε ότι προέρχομαι από μια ομάδα και ένα πολιτικό οργανισμό σκληρά αντιευρωενωσιακό, επομένως δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά τα πράγματα. Έχει χαθεί από το λεξιλόγιο της ελληνικής αριστεράς η έννοια και η κατηγορία του δυτικού ευρωπαϊκού υπεριαλισμού. Αυτό έχει φύγει. Ακούω για γερμανικό εγωισμό, για γερμανικό εθνικισμό, ακούω για χώρες του νότου αυτά κτλ. Και την κατηγορία του υπεριαλισμού είναι τελείως χαμένη. Και ακόμα φτάνουμε στο παράδοξο να έχουμε θεωρήσει την Ελλάδα μικροϋπεριαλιστική χώρα, όταν τώρα ανακαλύπτουμε ότι είναι κατεχόμενη χώρα και ότι είναι χώρα δηλαδή που πρέπει να γίνει μια ανατροπή από τη Χούντα που έχει βάλει το δούνου του και εξορνέψει. Άρα πρέπει να επιστρέψει και η θεωρία και η πολιτική και απλά η κοινή λογική. Δεύτερο πράγμα, γιατί αυτό το χρωστάω λίγο σε κάποιους διανοούμενους που δίνουν μάχη για να υπάρχει μια θεωρία και να υπάρχει μια άποψη.
και αναφέρομαι και στον σύντροφο τον Πιτσάκη και στον σύντροφο τον Κωνσταντίνου, είναι πώς παράγεται η θεωρία, πόση δυσκολία έχει να φτιαχτεί ένα βιβλίο, πόση δυσκολία έχει να φτιαχτεί μια πλατφόρμα και ένα πρόγραμμα και τι αδιαφορία συναντάει αυτό το πράγμα μέσα στον χώρο αυτής της υπαρκτής ελληνικής αριστεράς. Και αυτό είναι κακό και ο κινηματισμός, ο ακτιβισμός, ο πρακτικισμός κτλ. Έχουν κάνει μεγάλο κακό. Για παράδειγμα, ο Στίβα Κωνσταντίνου έγραψε ένα βιβλίο, Επιστροφή από το Μέλλον. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται, και αυτό είναι το μεγάλο προσώπου του βιβλίου, την κεντρικότητα της κρίσης. Και κάνει καλά που τη συνδέει το 1973 έως τα σήμερα. Και βάζει και κάποιες σκέψεις. Δεν ξέρω πόσο έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα, πόσο αντικείμενο συζητήσεων, προβληματισμού κτλ. Στα επιτελεία, στον κόσμο που ενδιαφέρεται, στον κόσμο που πρέπει να δει γραμμές, αυτά κτλ. Συνεπώς, να το πούμε καθαρά, χωρίς θεωρία δεν υπάρχει προοπτική. Δεύτερο πράγμα, χωρίς πολιτική γραμμή η αριστερά θα βολοδέρνει και θα ισχύει αυτό που λέει ο Ζόζεφ Χαλεβί, big crisis, μεγάλη κρίση, καπιταλισμός και very little και very small αριστερά. Πολύ μικρή, πολύ λίγη αριστερά. Με αυτές τις σκέψεις και επειδή πρέπει να γίνουν πραγματικά τολμηρά βήματα υπέρβαση αυτής της κατάστασης και να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση πριμπιβιτισμού, πρωτογονισμού που έχουμε ανάμεταξύ μας, πιστεύω ότι το αριστερό βήμα κάνει ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πιο ουσιαστικά αυτά τα πράγματα και να δώσουμε διέξοδο για να γίνει η φυγή στην κοινωνία και να αλλάξουν οι σχετισμοί παντού. Αυτή πρέπει να είναι η κεντρική γραμμή της αριστεράς σήμερα. Αλλάζουμε τους σχετισμούς παντού και δίνουμε ένα αριστερό πρόσημο όπου μπορούμε με όλους τους πολίτες και όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.